Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Μάκης Δεστούνης. Για όσους δεν με ξέρουν από το Joystick.gr, εσείς παρακολουθείτε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr και σήμερα αποφάσισα να αφιερώσω αυτό το βιντεάκι στο Dishonored 2, λόγω του ότι έχουμε και την κυκλοφορία του DLC του Dishonored, το Death of the Outsider, το οποίο βγαίνει στις 15 του μηνός. Και αποφάσισα να κάνω έτσι ένα σβέλτο review για το Dishonored 2. Γιατί πάντα ήθελα να κάνω review για αυτό το παιχνίδι, απλά όσο δεν είχα κανάλι δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία. Πάμε λοιπόν γρήγορα στα του παιχνιδιού. Γενικώς η Arkane με τη σειρά Dishonored δεν έδωσε μαθήματα για το πώς πρέπει να είναι ένα καλό action stealth παιχνίδι. Στο Dishonored 2 όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα του level design, που ήταν για σεμινάριο κατά τη γνώμη μου. Για να μην αναφερθώ στην 4η και στην 7η αποστολή, όπου εκεί έκαναν όργια. Η ιστορία του Dishonored 2 μας μεταφέρει 15 χρόνια αργότερα από τα γεγονότα που είχαν συμβεί στο πρώτο Dishonored. Η Έμιλι πλέον εδώ είναι αυτοκράτηρα και ο πατέρας της, Κόρβο Ατάνο, όπως ήταν φυσικό, ο αυτοκρατορικός προστάτης. Ό,τι δηλαδή ακριβώς έκανε και στο πρώτο Dishonored για τη μητέρα της Έμιλι, πριν αυτή δολοφονηθεί. Εδώ πλέον δεν έχουν ασχοληθούν με τα προβλήματα του Rat Plague, μιας και έχει καταπολεμηθεί, αλλά με το Bloodfly Infestation και την ασθένεια των εργατών στα αρχαία σημείο της Καρνάκα. Επίσης, άλλο ένα πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι ένας μυστηριώδης δολοφόνος με την ονομασία Crown Killer, που εξολοθρεύει έναν τους πολιτικούς αντιπάλους της Έμιλι και, όπως είναι λογικό λόγω των ικανοτήτων και της θέσης του Κόρβο Ατάνο, ο χαβαλές να πέφτει πάνω του. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, σκάει και από το πουθενά η ετεροθαλής αδελφή της μητέρας της Έμιλι, που ακούει στο όνομα Delilah, και πραξικοπηματικά με τις μαγικές και αποκρυφιστικές δυνάμεις καταλαμβάνει το θρόνο. Και από εκεί και πέρα καλούμαστε εμείς να βοηθήσουμε τον Κόρβο ή την Έμιλι, ανάλογα ποιον θα διαλέξουμε από τους δυο, να φέρουμε εις πέρα στις αποστολές και να πάρουν πίσω αυτά που τους ανήκουν. Βοήθεια και άσυλο σε αυτό το Dishonored δεν θα σου δώσει πλέον ο Σόκολοβ, αλλά η εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτήρας Μέγαν Φώστερ, με το πλοίο της που έχει την ονομασία Dreadful Whale, το οποίο λειτουργεί όπως το αντίστοιχο Hound Pitch Pub στο πρώτο Dishonored. Στη διάθεσή του ο παίχτης, εκτός από τις μαγικές ιδιότητες που προσφέρει το σημάδι του Outsider, έχει και ένα τεράστιο οπλοστάσιο, το οποίο θα τον βοηθήσει να φέρει πέρα στις 9 χορταστικότατες αποστολές. Φυσικά υπάρχουν αναβαθμίσεις στα όπλα, φυσικά υπάρχουν και αναβαθμίσεις στις ιδιότητες του χαρακτήρα. Οι αναβαθμίσεις στα όπλα γίνονται με χρήματα, ενώ αντίστοιχα οι αναβαθμίσεις στις δυνάμεις του χαρακτήρα γίνονται με τη βοήθεια των ρούνων. Και να αναφερθώ κιόλας πως οι δυνάμεις ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες είναι διαφορετικές. Άλλες ιδιότητες έχει ο Κόρβο, άλλες ιδιότητες έχει η Έμιλι. Όπως επίσης υπάρχει και διαφορετικό storyline για τον καθένα. Και σε αυτό το Dishonored έχουμε τρομακτικής και διαφορετικής προσέγγισης stealth μηχανισμούς, μεγάλη και τεράστια ποικιλία, ένα περιβάλλον με φανταστικό art direction, steampunk και βικτωριανής αισθητικής, πολύ πιο βελτιωμένη και εξυπνότερη AI, γιατί στο ένα ήταν λίγο για κλάματα, πανέμορφα γραφικά και οπτικο-ακουστικό τομέα, εξαιρετικής κλάσης, με τρομερά voice-overs. Και φυσικά σε όλα αυτά συνεπάγεται και το τεράστιο replayability value που έχει το παιχνίδι. Αυτά γενικότερα όσον αφορά το παιχνίδι. Επίσης να σας πω ότι διαρκεί γύρω στις 20-25 ώρες ανάλογα τον κάθε παίκτη. Ήταν ένα review αφιερωμένο στο Dishonored 2, λόγω της αναμονής για το Dishonored, το DLC που βγαίνει τώρα, Death of the Outsider. Επίσης να σας πω ότι το DLC μπορείτε να το πάρετε και ξεχωριστά, δεν χρειάζεται να έχετε το κεντρικό παιχνίδι. Παίζετε και μόνο του.
Τώρα πόσο θα κοστίζει δεν ξέρω, λογικά στα 30 ευρώ εφόσον είναι DLC. Υπολογίζω ότι θα διαρκεί γύρω στις 6 με 6,5 ώρες, το πολύ 7. Το ίδιο είχε γίνει βέβαια και για το DLC του πρώτου Dishonored, γύρω στις 6 με 7 ώρες ήταν. Αρκετά διασκεδαστικό, καινούργια πράγματα, καθόλου ίδια. Περιμένω τα ίδια και από αυτό εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήταν ένα review πολύ διαφορετικά δομημένο σε σχέση με άλλα review που έχω κάνει στο παρελθόν. Αυτά από μένα, ελπίζω να γουστάρατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!